έναν καλό φίλο, τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Γιώργο τον Κίρτσο. Καλησπέρα, κύριε Κίρτσο. Γεια σας, τι κάνετε. Χρόνια πολλά στους τηλεθεατές μας. Πάντοτε μπερδεύομαι με εσάς να μιλάμε στον ελληνικό, να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι γνωριζόμαστε, στον πληθυντικό, ότι σεβόμαστε τους τηλεθεατές. Τι προτιμάτε? Ενικό. Ωραία. Φίλε Γιώργο, πες μου σε παρακαλώ πολύ, πώς σχολιάζεις την σημερινή δήλωση του Αρχιεπισκόπου ότι πλέον η εκκλησιαστική περιουσία είναι στη διάθεση του κράτους να την αξιοποιήσει όμως? Ναι. Γιατί, είναι ενδιαφέρουσα, δείχνει, ναι, έτσι έναν κοινωνικό προβληματισμό και μια διάθεση προσφοράς. Αλλά θα σε έλεγα στον καλό συνάδελφος του Γιώργου τον Αυτιά τα είπε αυτά. Για ναι, ναι, μπράβο. Το... Αλλά θα σε έλεγα σαν οικονομολόγος ότι είναι στη λάθος κατεύθυνση. Δηλαδή, αν θέλουμε να μειώσουμε το κόστος για το δημόσιο της εκκλησίας, θα πρέπει η ίδια η εκκλησία να αξιοποιήσει την περιουσία της και έτσι σιγά σιγά να περιοριστεί ένα κονδύλι που υπολογίζει ότι είναι 350-380 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για τη μισθοδοσία και τη συντάξη των κληρικών. Αν λοιπόν σταθεί η εκκλησία στα οικονομικά της πόδια, όπως είναι ο κανόνας ο διεθνής, τότε σιγά σιγά αυτή η εξάρτηση μπορεί να περιοριστεί, άρα να περιοριστεί και η επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Γιατί άμα πάει τώρα η εκκλησιαστική περιουσία να την αξιοποιήσει το δημόσιο, που δεν μπορεί να αξιοποιήσει τίποτα, καταλαβαίνετε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό ήταν μια καλή κίνηση οικονομική, λέτε, από την πλευρά του Αρχιεπισκόπου? Θέλει ο άνθρωπος να δείξει ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να συμβάλλει στην αποπληρωμή του χρέους, στην αντιμετώπιση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Εμείς ιδιαίτερα αυτές τις μέρες τι μπορούμε να πούμε παρά μπράβο στον Αρχιεπίσκοπο που δείχνει τον προβληματισμό. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Γιατί μαζί μπορούμε να τα λέμε αυτά. Δεν είναι λίγο περίεργο να κάνει μια τέτοια κίνηση η Εκκλησία τη στιγμή που θα έλεγα ότι δεν είναι και τόσο φιλική η κυβέρνηση απέναντι στην Εκκλησία? Το φιλική σε εισαγωγικά. Εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο ανταγωνισμό μεταξύ τη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ έναντι της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αλλά δεν είναι θέμα τώρα πολιτικής συγκυρίας, είναι ότι η χώρα αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα, όλοι πρέπει να συμβάλλουμε, αν μπορεί να συμβάλλει και η Εκκλησία, το μήνυμα το στέλνει ο Αρχιεπίσκοπος και υποκλεινόμαστε σε αυτό το μήνυμα. Αλλά θα σας έλεγα εγώ, έτσι, με την πεζή γλώσσα του οικονομολόγου, ότι το πράγμα πρέπει να γίνει ανάποδα. Δεν πρέπει να πάει η περιουσία της Εκκλησίας της Ελλάδος στο δημόσιο, γιατί έχει ήδη πάει ένα σημαντικό μέρος της, ναι, το δημόσιο δεν μπορεί να διαχειριστεί τίποτα, κατά την άποψή μου. Θα πρέπει η ίδια η Εκκλησία της Ελλάδος να αναπτύξει την περιουσία της, οπότε να περιοριστεί η εξάρτησή της από τον κρατικό προϋπολογισμό, γιατί ξέρουμε ότι οι κληρικοί μισθοδοτούνται και συνταξιοδοτούνται με δαπάνες του φορολογούμενου πολίτη. Αυτό ισχύει μόνο στην Ελλάδα, δεν ισχύει σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Αν μπορεί αυτό να γίνει μέσα από την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας, γιατί χρωστάμε πολλά στην Εκκλησία της Ελλάδος και σαν κράτος και σαν έθνος, αυτό θα είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Και από τις σημερινές ανακοινώσεις φωτιά του Αρχιεπισκόπου, πάμε στην επίσκεψη στην Ορθόδοξη Ρωσία του Πρωθυπουργού, για να συνδέσουμε λίγο και τα πολιτικά θέματα. Εντάξει, τώρα μην μπερδεύουμε την Ορθόδοξία με τα πολιτικά και τα οικονομικά. Δεν νομίζω ότι απέδωσε τίποτα συγκεκριμένο αυτή η επίσκεψη. Απλά έστειλε ένα μήνυμα πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, η οποία είναι ο κανόνας της μεταπολιτευτικής περίοδου. Αν αισθανόταν ο Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, την ανάγκη να στείλει αυτό το μήνυμα, το έστειλε με σωστό τρόπο. Από την άλλη, στο οικονομικό επίπεδο, γιατί μας καίνε τα οικονομικά σε αυτή τη φάση, δεν έγινε τίποτα απολύτως, κατά την άποψή μου. Δηλαδή, παίρνουμε 5 δις ευρώ φυσικό αέριο και πετρελοειδή από τη Ρωσία κάθε χρόνο σε τσιμπημένες τιμές. Δεν άκουσα εγώ τίποτα για τη μείωση αυτών των τιμών, γιατί για παράδειγμα το φυσικό αέριο που εισάγουμε από την Τουρκία είναι σε τιμές 20-25% πάνω από τον ευρωπαϊκό μεσονόρο. Ο ελληνικός αγωγός που ζήτησε από τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Εντάξει, ο τουρκικός αγωγός που θα έχει μια προέκταση στην Ελλάδα είναι ένα θέμα που μας ενδιαφέρει, γιατί ματαιώθηκε ένας άλλος αγωγός που θα πέρναγε από τη Βουλγαρία, ύστερα από αντίδραση της κυβέρνησης της Βουλγαρίας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό δημιουργεί δυνατότητες για έναν άλλον αγωγό που θα φέρνει φυσικό αέριο μέσω Τουρκίας, που έχει ενδιαφέρον, είχε εκδηλωθεί το ελληνικό ενδιαφέρον και από την προηγούμενη κυβέρνηση.
Η Σερβία, η Αλβανία, η Ελλάδα είχαν υπογράψει έτσι μια διακήρυξη προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά επειδή κάθε 10 χρόνια που είμαι εγώ στη δημοσιογραφία, στην πολιτική, ακούω για έναν αγωγό ο οποίος θα έρθει την επόμενη δεκαετία, αλλά τελικά δεν έρχεται, να περιμένουμε και να δούμε. Τα συγκεκριμένα κάθε φορά είναι... που η ελληνική κυβέρνηση ακουμπά τους Ρώσους και έχει σχέση με ενεργειακό, κάτι γίνεται. Θυμίζω τα γεγονότα επί Καραμανλή. Εντάξει, αλλά θα σας πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή η αγορά είναι στα μέτρα της Ελλάδας, δεν είναι στα μέτρα της Ρωσίας. Αυτή τη στιγμή πέφτει η διεθνής τιμή του φυσικού αερίου και περιμένουμε να δούμε πόσο θα το μειώσουν οι Ρώσοι, γιατί δεν ακούσαμε τίποτα από αυτή την περίφημη συνάντηση περιμείωσης. Γιατί πέφτει η διεθνής τιμή του, πέφτει η διεθνής τιμή του πετρελαίου, επομένως αυτοί που είναι καταναλωτές, που είναι αγοραστές, έχουν το πλεονέκτημα. Πριν 5-10 χρόνια η κατάσταση, πριν 5 χρόνια, γιατί 10 πάλι είχε γίνει ο κύκλος, ήταν άλλο, ναι. Ναι, ήταν διαφορετική η κατάσταση. Δηλαδή η Ρωσία μας έκανε χάρη που εξασφάλιζε την προμήθεια του φυσικού αερίου και του πετρελαίου σε μια ασταθή ενεργειακή αγορά. Τώρα τις κάνουμε εμείς χάρη που προτιμάμε τα δικά της ακριβότερα προϊόντα, φυσικό αέριο και πετρέλαιο, από το να πάμε σε άλλες χώρες και να καλύψουμε τις ενεργειακές μας ανάγκες με μικρότερο κόστος. Πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσει την χάρη που τις κάνουμε και από αυτά τα 5 δις που πληρώνουμε το χρόνο για ενεργειακές εισαγωγές να γίνουν ενδεχομένως 4,5 ή 4 δις με την ίδια ποσότητα. Δεν βλέπω να σε ενοχλεί όμως το γεγονός ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός πήγε στο Πούτιν. Γιατί να με ενοχλεί? Γιατί ενοχλεί τους Γερμανούς και τους Αμερικάνους. Δεν νομίζω ότι τους ενοχλεί ιδιαίτερα. Απλά υπάρχει ένα παιχνίδι των μέσων ενημέρωσης, το οποίο το κάνουμε και εμείς, όπως εμάς μας ενοχλούν διάφορα πράγματα σε επίπεδο μέσων ενημέρωσης, τα οποία όμως δεν δεσμεύουν την επίσημη πολιτική της κυβέρνησης. Το ίδιο και αυτοί ασκούν πίεση. Δηλαδή, επειδή θέλουν να είναι σκληροί σε άλλα πράγματα με την Ελλάδα, για παράδειγμα στη διαπραγμάτευση για το χρέος ή για τα οικονομικά μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν, θυμούνται ορισμένοι αναλυτές στη Γερμανία, στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε διάφορες άλλες χώρες ότι αυτή η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που καλώς εφαρμόζει ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζοντας την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, ότι μπορεί να σημαίνει. Καλώς εφαρμόζει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν άκουσα καλά. Πώς. Είπες καλώς εφαρμόζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς εφαρμόζει ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζοντας την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που είναι ο κανόνας της μεταπολίτευσης. Ορισμένοι λοιπόν την ερμηνεύουν αυτήν. Την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική σαν επικείμενο διαζύγιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Εγώ τουλάχιστον που είμαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς εννοούν. Δηλαδή υπάρχει η πολιτική πραγματικότητα και η τηλεοπτική πραγματικότητα έτσι όπως εξυπηρετεί κάποιους. Προφανώς. Δηλαδή εμείς είμαστε εκπαιδευμένοι και στην πραγματικότητα, την πολιτική, αλλά και στην επικοινωνιακή, στην κατασκευασμένη πραγματικότητα. Δημοσίευμα Washington Post, και πού να ξέρεις εσύ από δημοσίευματα, οι φτωχοί Έλληνες έπεσαν στο επίπεδο του 1980, Washington Post, οι πλούσιοι τα πήγαν λίγο καλύτερα, άγγιξαν το 1985. Με όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν ξέρω σε ποια ανάλυση αναφέρεται. Αλλά υπάρχει έκθεση Γιαννίτση Ζωγραφάκη, την οποία διάβασα, είναι 150 σελίδες στα αγγλικά, έχω διαβάσει τις μισές, έχω μια εικόνα δηλαδή, ότι η εφαρμογή του μνημονίου έγινε με λάθος τρόπο, δηλαδή έγινε υπέρ των πλουσίων, των οποίων οι φόροι αυξήθηκαν κατά 9%, αν θυμάμαι καλά. 436. Και σε βάρος των φτωχών και των μικρομεσαίων, όπου είχαμε τετραπλασιασμό του φορολογικού βάρους. Συμφωνώ με αυτές τις αναλύσεις, δηλαδή θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε. Γιατί όμως? Γιατί, διότι οι φτωχοί και οι μεσαίοι έχουν δηλωμένα εισοδήματα, οπότε κάθε φορά που τους αυξάνει τη φορολογία εισοδήματος ή τους αυξάνει το ΦΠΑ, και αυτοί είναι ειλικρινείς φορολογούμενοι, είναι καταδικασμένοι να πληρώνουν περισσότερα, ενώ οι άλλοι, οι οποίοι ήταν μεσαία επαγγέλματα για παράδειγμα, είχαν τραβήξει 1-2 εκατομμύρια ευρώ αφορολόγητα, τα έχουν βγάλει στο εξωτερικό, άντε βρες τους. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν στην αντιπολίτευση τους έβρισκε πολύ εύκολα. Τώρα ο αρμόδιος υπουργός λέει ότι περιμένετε, γιατί η λίστα Λαγκάρτ δεν είναι εύκολο να αξιοποιηθεί. Δεν ξέρω αν θα φέρω τα 800 εκατομμύρια ευρώ τα οποία είναι προϋπολογισμένα για το 2015 και διάφορα τέτοια. Δηλαδή τώρα εσύ λες ότι αν κάποιος έχει την πολιτική βούληση δεν μπορεί να το κάνει αυτό? Εγώ λέω ότι πρέπει να αρχίσουμε από τη μείωση των δαπανών. Αυτό λέω και γίνομαι δυσάρεστος. Πάει στη μείωση των δαπανών, πίσω θα πάμε τώρα. Ναι, στη μείωση των δαπανών μέχρι
να επιτύχουμε την αύξηση των φορολογικών εσόδων. Η αύξηση των φορολογικών εσόδων μπορεί να επιτευχθεί με δύο τρόπους. Ή ισοπεδώνει τους πάντες, που ήταν η μέθοδος που ακολουθήθηκε μέχρι τώρα και αν κρίνουμε θα ακολουθηθεί και από τη νέα κυβέρνηση, με βάση τις προτάσεις. Μισό λεπτάκι, δεν ισοπεδώθηκαν οι πάντες. Ισοπεδώθηκαν. Οι πάντες εννοώ οι πολλοί. Οι πολλοί. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, και βέβαια, αν φτάσει το επίπεδο της δημόσιας διοίκησης. Συγγνώμη, Γιώργο, επιβεβαιώνεις και εσύ ότι τα πολλά λεφτά τα έχουν οι λίγοι. Προφανώς. Αυτό είναι παγκόσμιο αξίωμα, έτσι. Γιατί δεν τους ακουμπάμε ποτέ. Γιατί το σύστημα το παγκόσμιο. Γιατί κατέχουν είναι τα μέσα. Όχι, το σύστημα. Γιατί είναι η εθνική μας εργολάβη. Εντάξει, μην πας τώρα. Πού να πάω, αφού πάει μόνο του. Έτσι όπως το λέμε, μα άμα το επιβεβαιώνεις, ποιος έχει τα κανάλια, ποιος έχει τις τράπεζες. Λοιπόν. Αυτός που χειρίζεται την ενημέρωση, χειρίζεται και το χρήμα. Λοιπόν, ας το πάμε σε παγκόσμιο επίπεδο και θα έρθουμε και σε εθνικό. Θα έρθουμε και σε εθνικό και σε τοπικό. Ας πάρουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που πήγανε πάρα πολύ καλά, βγήκαν από την κρίση, αναπτύσσονται με 3-3,5%, ενώ η Ευρωζώνη δυσκολεύεται να πιάσει το 1%. Λοιπόν, τι βλέπουμε με βάση τις αναλύσεις των ίδιων των Αμερικανών, ότι το 1% των πλουσιότερων πήγε πάρα πολύ καλύτερα και η μεσαία τάξη της Αμερικής, της πιο ισχυρής οικονομίας στον κόσμο, δυσκολεύεται, έχει πάει στα επίπεδα της δεκαετίας του 80, παρά την δυναμική ανάκαμψη της αμερικανικής οικονομίας μετά την κρίση του 2008. Επομένως, υπάρχει πια ένας παγκόσμιος κανόνας, είτε μιλάμε για Κίνα, είτε για τη Ρωσία των ολιγαρχών, την οποία επισκέφθηκε. Έχουμε ανάσταση του Θεανθρώπου λίγο. Θα μας αρχίσουν οι πολίτες να λένε διάφορα για μας. Εντάξει, τώρα. Χρειάζεται. Αφήστε τώρα τι λέμε τώρα για τους υπόλοιπους. Ναι. Θέλω να πούμε, Γιώργο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, αυτό το πολύ πολύ απλό. Όταν κάποιος έχει δεις. Όταν κάποιος έχει δεις. Ναι. Όχι όταν κάποιος, αυτοί που έχουν δεις. Mm-hmm. Δεν είναι υποθετικό το σενάριο. Αν τους πάρεις τα νόμιμα, θα αλλάξει η ποιότητα ζωής τους. Για να πάρεις στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα είναι τρεις που έχουν δεις. Όχι, γενικά μιλάμε. Εφόσον δεν μιλήσουμε. Εγώ θα πάω στα ειδικά. Γιατί και στον κλάδο είμαστε. Εάν πάρεις από τους πλούσιους τα νόμιμα. Ναι, λοιπόν. Θα αλλάξει η ποιότητα ζωής τους. Έλληνες οι οποίοι έχουν δεις, εφόσον είπες για δις, εκατομμύρια ευρώ, είναι τρεις. Καλά, εντάξει. Αφήστε τα δις. Πάμε στα εκατομμύρια. Λοιπόν, είναι τρεις στη λίστα του Forbes. Και οι τρεις είναι απόλυτα παγκοσμιοποιημένοι και ψάξτε, βρέστε. Πού θα τα βρεις τα δεις. Ακούγονται, δημοσιεύονται, αλλά δεν φορολογούνται. Αυτό προσπαθώ να πω. Η ελληνική ναυτιλία είναι η νούμερο ένα στον κόσμο. Είναι η νούμερο ένα, αλλά άμα αν αυξήσεις τη φορολογία της ελληνικής ναυτιλίας, αντί να δεις τα γραφεία των ναυτιλιακών εταιριών στον Πειραιά, θα τα δεις στη Σιγκαπούρη. Τώρα που τα έχουμε στον Πειραιά, δηλαδή τι έγινε. Όχι, έχει σημασία που τα έχουμε. Είμαστε η χρεοκοπημένη χώρα του κόσμου. Όχι. Ποια είναι η διαφορά. Διαφωνώ σε αυτό, γιατί το γεγονός ότι αυτοί έχουν τα γραφεία τους στον Πειραιά, πληρώνουν τα στελέχη τους στην Ελλάδα, κινούν το χρήμα τους μέσω του Πειραιά, κάνουν τις παραγγελίες, τις προμήθειες υλικών και όλα αυτά, έχει σημασία, συμβάλλει. Δηλαδή, τι λες για να καταλάβω, ότι θα πάθουμε χειρότερα από αυτά που έχουμε πάθει. Καλά, εφόσον ψηφίσατε ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς θα πάει ΣΥΡΙΖΑ. Ψηφίσαμε όλοι ΣΥΡΙΖΑ. Ο ελληνικός λαός πήρε μια απόφαση. Εσείς εφόσον ψηφίσατε ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς θα πάθετε χειρότερα. Σας τα είχα εξηγήσει και πριν τις εκλογές. Δεν με πιστεύατε. Τώρα λοιπόν βλέπετε την εξέλιξη. Η οικονομία έχει χάσει το δυναμισμό της. Πάμε πίσω στην ύφεση. Τώρα σιγά σιγά θα έρθει ο λογαριασμός το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο. Πολλαπλασιάζονται οι παράνομοι μετανάστες, δηλαδή, καταραίει η ένωμη τάξη. Να τα πούμε όλα. Είναι καλύτερα αυτά, δηλαδή, χειρότερα δεν είναι. Στη Νέα Δημοκρατία, μάλλον ως ευρωβουλευτής εσύ, λες δηλαδή ότι ακόμα και τώρα με αυτή την κυβέρνηση οι πλούσιοι θα παραμείνουν στο απειρόβλητο. Υπάρχουν δύο ειδών πλούσιοι. Υπάρχουν οι πλούσιοι που είναι στο εσωτερικό. Γιατί να τους χωρίσουμε σε ίδια. Γιατί έτσι, για φορολογικούς λόγους είμαστε υποχρεωμένοι. Είναι αυτοί που λειτουργούν στο εσωτερικό οικονομικό σύστημα. Και σιγά σιγά μπορούμε να τους φορολογήσουμε, προσεκτικά κατά την άποψή μου, για να μην τους δούμε να παίρνουν τα λεφτά τους να φεύγουν κι αυτοί. Και υπάρχουν οι παγκοσμιοποιημένοι πλούσιοι, χαρακτηριστικό το παράδειγμα των εφοπλιστών, που ούτε η ίδια η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ διανοείται να τους αυξήσει τη φορολογία. Δεν νομίζω να τους την αυξήσει, γιατί γνωρίζει ότι αν τους την αυξήσει, δεν θα τους βρει στον Πειραιά, θα τους βρει στη Σιγκαπούρη ή στη Σαγκάη. Μας συμφέρει λοιπόν να τους έχουμε με πολύ χαμηλή φορολογία στον Πειραιά,
παρά να τους χάσουμε με υψηλή φορολογία. Καταρχήν, εγώ δεν είπα ποτέ να αυξηθεί. Εγώ είπα να πάρουμε τα νόμιμα από αυτά τα οποία δεν μπορούν. Γιατί τουλάχιστον έτσι παραδέχεται η Γενική Γραμματεία Εσόδων. Ότι δεν μπορεί να τα μαζέψει, τέλος πάντων. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν μπορούν να μαζέψουν τα χρήματα αυτά. Τις λίστες τις έχουμε επιμιλήσει, έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές για τις λίστες. Πάμε παρακάτω τώρα. Έχει έρθει ξανά στο προσκήνιο ένα μεγάλο θέμα. Υπάρχουν και ανακοινώσεις από τον αρμόδιο υπουργό για τις συμβάσεις για τα διόδια. Ένα τεράστιο ζήτημα για όλη την Ελλάδα. Εδώ στη στερεά Ελλάδα έχουμε τα περισσότερα αναλογικά με τα χιλιόμετρα που υπάρχουν στο εθνικό οδικό δίκτυο από Αθήνα μέχρι Θεσσαλονίκη. Σε αυτό τι προτείνεται να γίνει? Εγώ έχω κάνει σκληρό αγώνα κατά των εθνικών εργολάβων με αποτέλεσμα να βγω στο Μέγκα από το έτος, αν θυμάμαι καλά, 2001. Δεν μου πήγε άσχημα, διότι ο κόσμος κάνει ζάπινγκ και επιβραβεύει τους πολιτικούς οι οποίοι στέκονται στα πόδια τους. Θα σας πω όμως ότι τα 15 χρόνια περίπου στη διάρκεια των οποίων δεν έχω εμφανιστεί στο Μέγκα, παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να παρελάβουν σε καθημερινή βάση από το Μέγκα. Αυτό κάτι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι έχουν παρασκηνιακές διαβουλεύσεις, ότι τέλος πάντων επικοινωνιακά θα σας διευκολύνουμε, θα μας διευκολύνετε και εσείς οικονομικά όταν έρθετε έχεις στα πράγματα. Έχεις την εντύπωση δηλαδή ότι το Μέγκα διευκολύνει την κυβέρνηση τώρα? Έχω την εντύπωση... Δηλαδή το δελτίο που βλέπεις σήμερα διευκολύνει την κυβέρνηση? Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει παρασκηνιακή συναλλαγή μεταξύ των εθνικών εργολάβων και του ΣΥΡΙΖΑ. Και αν δεν υπάρχει αυτή η παρασκηνιακή συναλλαγή, θα δούμε σε ένα-δύο μήνες ότι θα αλλάξουν αυτό το καθεστώς, το οποίο έχει είναι στοιχεία για αυτό σε βάρος... Έχει στοιχεία για αυτό που... Όχι, αλλά επειδή είμαι παλιός, 35 χρόνια στην πιάτσα, την ενημερωτική και την πολιτική, μπορώ να βγάλω τα συμπεράσματά μου. Αν θα τους είχαν κόψει, όπως έχουν κόψει εμένα εδώ και 14 χρόνια, αν ήταν πολέμοι των εργολάβων. Ουσιαστικά διαπραγματεύονται την πολιτική τους εξουσία και συναλλάσσεται η οικονομική με την πολιτική εξουσία. Θα δούμε λοιπόν αν θα μειωθούν τα διόδια. Εγώ παρακολουθώ τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Σταθάκη, αν δεν κάνω λάθος. Σε αυτό υπάρχουν δύο γραμμές. Ο οποίος δεν λέει και τίποτα δηλαδή επαναστατικό. Σε αυτό το θέμα υπάρχουν δύο γραμμές διεκδίκησης. Η μία που λέει συνολική κατάργηση και η άλλη κατάργηση των λεόντιων συμβάσεων και αναπροσαρμογή προς τα κάτω με δίκαιη χιλιομετρική χρέωση. Εντάξει. Εγώ θα είμαι υπέρ της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι και να κάνει. Δηλαδή, εάν αναθεωρήσει τις συμβάσεις προς τα κάτω, κάνει λιγότερο ακριβά τα διόδια, γιατί είναι εξωφρενικά τα διόδια. Και, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι μόνο το κόστος των διόδιων. Είμαστε η μόνη χώρα που πληρώνει διόδια για έργα που δεν έχουν γίνει. Δηλαδή, περνάω 15 χρόνια, πηγαίνω στη Θεσσαλονίκη και περνάω από τα Τέμπη, τα οποία είναι στην κατάσταση δεκαετίας του 60 από άποψη οδικού δικτύου, και επειδή εκεί κατασκευάζεται δίπλα ένα υπερσύγχρονο τούνελ, το οποίο όμως κατασκευάζεται τα τελευταία 15 χρόνια, πληρώνουμε διόδια χωρίς να έχει κατασκευαστεί το τούνελ. Αυτά μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν. Διεθνώς πρέπει να έχει κατασκευαστεί το έργο για να πληρώνεις διόδια, και πρέπει να υπάρχει και εναλλακτική οδός, να υπάρχει μια παλιά εθνική οδός ή κάτι άλλο, τέλος πάντων, το οποίο θα είναι αρκετά αξιοπρεπές, ώστε να έχεις την επιλογή, αν θες να πας γρήγορα πληρώνοντας διόδια, ή να πας με μικρότερη ταχύτητα αλλά με ασφάλεια, χωρίς να πληρώνεις διόδια. Γιατί συμβαίνουν αυτά? Γιατί οι προηγούμενες κυβερνήσεις κάνανε λάθος τη δουλειά, είχαν τεράστια επιρροή επικοινωνιακή και πολιτική η λεγόμενη εθνική εργολάβη, και να δούμε αν ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να σπάσει αυτόν τον κανόνα. Να δούμε, γιατί εγώ δεν το πιστεύω. Μάλιστα. Πάντως δεν είναι δίκαιο να ζητάς εξηγήσεις από μια κυβέρνηση τριών μηνών, ενώ στο παρελθόν έχουν παρελάσει. Όχι, αλλά εγώ έχω το κύρος του ανθρώπου που έχω κοπεί από τους εθνικούς εργολάβους εδώ και 14 χρόνια. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ επικοινωνιακά. Συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους άλλους. Ακριβώς. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ επικοινωνιακά τους αξιοποιεί, που για να του επιτρέπουν να τους αξιοποιήσει, όλο αυτό κάτι σημαίνει. Πάμε λίγο τώρα συνολικά στην κυβερνητική πολιτική, διότι και οι δημοσκοπήσεις ακόμα δείχνουν τεράστιες αποστάσεις. Ποιες αποστάσεις τώρα? Ωραία, εντάξει, ας πούμε ότι οι δημοσκοπήσεις, οι τελευταίες, ναι, είναι από μέσα μαζικής ενημέρωσης που πρόσκειται στην κυβέρνηση. Όχι. Γενικά. Η απόσταση, η ψαλίδα δεν δείχνει να κλείνει. Μα τώρα σας απασχολεί η ψαλίδα εσάς ή σας απασχολεί πάντοτε, ότι η οικονομία... Γιατί, τι είστε, μανιακοί... Δημοσιογράφοι επίσης, ναι, μας απασχολούν. Εμένα με απασχολούν άλλα πράγματα. Και η δημοσκόπηση και όλα τα υπόλοιπα. Μα, δεν τίθεται θέμα εκλογών, δηλαδή δύο μήνες μετά την... Τρεις μήνες μετά την εκλογική αναμέτρηση... Ποιος είπε για εκλογές? Όχι, λέω, για ποιο θέλω να πω ότι προσπαθεί η αντιπολίτευση
να δείξει προς τα έξω ότι οι επιλογές της κυβέρνησης δεν είναι οι σωστές. Λοιπόν, αφήστε τα γκάλωπ, θα σας πω εγώ για να το καταλάβει ο τηλεθεατής μας ότι όλες οι επιλογές της κυβέρνησης είναι λάθος. Δηλαδή, στην οικονομία δεν τα έχει βρει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει χρηματοπιστωτικός στραγγαλισμός της πραγματικής οικονομίας και τρέχει το δημόσιο να σωθεί. Πώς θα κρατήσει αυτό, 1-2 μήνες? Η οικονομία από εκεί που θα αναπτυσσόταν σύμφωνα με τις προγνώσεις το 2015, τώρα πάμε σε νέα ύφεση το 2015. Να πάμε στην ένωμη τάξη, εντάξει, έχει διαλυθεί το κέντρο της Αθήνας, τώρα κάνουν φωτογραφικές διατάξεις, να βγει ο Ξηρός, να βγει ο ένας, να βγει ο άλλος, ούτε τους θυμάμαι κιόλας και δεν θέλω και να ασχολούμαι γιατί όλα αυτά τα θέματα είναι εξαιρετικά δυσάρεστα. Επομένως, πού βλέπετε κάποια βελτίωση? Τίποτα δεν λειτουργεί σωστά. Όχι, όλα, βελτίωση δεν έχει όλα πάνε. Εντάξει, ακριβώς. Βελτίωση άρα, δεν υπάρχει. Πού είναι η ελπίδα? Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ πουλάγε ελπίδα για να βγει στις εκλογές. Ο κόσμος λοιπόν θεωρεί ότι κάτι θα γίνει. Θα περιμένουμε 2 μήνες, 3 μήνες, 4 μήνες, 5 μήνες, 6 μήνες. Τι περιθώριο πιστεύετε? Εγώ σας διαβεβαιώ ότι δεν πρόκειται να γίνει. Τι περιθώριο πιστεύετε ότι έχει αυτή η κυβέρνηση από το λαό? Εγώ νομίζω ότι τον Ιούνιο είναι το κρίσιμο σταυροδρόμιο για την κυβέρνηση, γιατί τα παραμύθια ότι μπορεί να συνδυάσει το προεκλογικό πρόγραμμα με την προσαρμογή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους κανόνες της Ευρωζώνης, τελειώνει τον Ιούνιο. Γιατί τελειώνει τον Ιούνιο? Γιατί τώρα παίρνουν τα λεφτά ξέρω και εγώ, διαφόρων δημόσιων οργανισμών, τραβάνε 400 εκατομμύρια από τον ένα, 200 από τον άλλον, κάπως βγάζουν το μήνα, βγάζει το δημόσιο γιατί το ιδιωτικό τομέα έχει πρόβλημα, αλλά μετά τον Ιούνιο οι υποχρεώσεις ανεβαίνουν σε 7 δισεκατομμύρια μέσα σε 2 μήνες, λεφτά που δεν μπορούν να βρεθούν από τα ταμιακά διαθέσιμα δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών. Επομένως, εκεί θα δούμε αν θα φτάσουν σε μια συμφωνία με τους Ευρωπαίους εταίρους για να πάνε σε νέο πρόγραμμα Παύλα Μνημόνιο ή θα πάνε στη ρήξη. Άρα τελειώνουν τα ψέματα. Εμείς θα θέλαμε να φτάσουν σε μια συμφωνία, αλλά είμαστε έτοιμοι να τους αντιμετωπίσουμε πολιτικά και να πάνε για τη ρήξη. Η διαπραγματευτική γραμμή της κυβέρνησης θεωρείς ότι είναι λάθος? Δεν υπάρχει διαπραγμάτευση στην κυβέρνηση. Κάτι παραμύθια. Αυτά που παρακολουθούμε να συζητά ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής, στο Eurogroup ο Βαρουφάκης, τι είναι? Τι είναι, παραμύθια είναι. Δηλαδή, εμφάνισαν κάτι φορολογικά, τα οποία θα μαζέψουν 6, 7, 8 δις, κάθε εβδομάδα τα ανεβάζουν. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα που θα το καταλάβετε εσείς σαν επαγγελματίας του κλάδου. Θα βρούνε 350 εκατομμύρια ευρώ που έχουν βάλει στον προϋπολογισμό από τους διαγωνισμούς για τις συχνότητες των τηλεοπτικών καναλιών. Αν υπάρχουν τέτοια λεφτά στα μίντια, θα το είχα καταλάβει, γιατί και εγώ είμαι στα μίντια. Επομένως, φουσκώνουν ή θα βρούνε 800 εκατομμύρια ευρώ που λένε από τη λίστα Λαγκάρτ και από τους λογαριασμούς του εξωτερικού, που τώρα ο ίδιος ο αρμόδιος υπουργός έχει αργήσει και τα μασάει και λέει δηλαδή, ότι... Δηλαδή τι κάνουν? Δηλαδή, επειδή δεν μπορούν να κάνουν ότι έχουν κερδίσει τις εκλογές στη βάση εξωπραγματικών υποσχέσεων, πάρτε μια 13η σύνταξη να σας προσλάβω... Άρα λες ότι υπάρχει μια κρυφή ατζέντα εδώ? Όχι, δεν υπάρχει κρυφή ατζέντα, δεν υπάρχει πρόγραμμα κυβερνητικό, είμαστε σε πολύ άσχημη κατάσταση και αυτό πια θα υπάρξει μια πολιτική απομυθοποίηση της κυβέρνησης στη διάρκεια των επόμενων μηνών που θα τους φέρει σε αρκετά δύσκολη πολιτική θέση. Ήδη συζητιούνται διεθνώς και στην Ελλάδα σενάρια, αν θα αδειάσουν την αριστερή πτέρυγα, αν θα διαφωνήσουν οι ΑΝΕΛ, αν θα βάλουν το ποτάμι στην κυβέρνηση, αν θα πάρουν τηλέφωνο τη Νέα Δημοκρατία να στηρίξει με τις κοινοβουλευτικές της δυνάμεις την αναγκαστική στροφή που θα κάνουν, διάφορα σενάρια. Εν πάση περιπτώσει, τίποτα δεν λειτουργεί. Όλα πάνε χειρότερα από ό,τι ήταν την προβληματική περίοδο της κυβέρνησης Σαμαρά. Γιατί είχαμε σωστός πολιτικός, έλεγε ένας παλιός πολιτικός φίλος, σχεδιάζει σε βάθος δεκαετίας. Τι βλέπεις να γίνεται? Δεν νομίζω ότι μπορούμε να σχεδιάσουμε σε βάθος δεκαετίας, γιατί επειδή έχει τέτοια διάσταση η κρίση στην Ελλάδα, παρατηρείται η λεγόμενη επιτάχυνση του πολιτικού χρόνου. Δηλαδή, παλιά έβγαινε ο Ανδρέας Παπανδρέου και σε γενικές γραμμές ήξερε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ότι είχε 2 τετραετίες για να ολοκληρώσει την προσπάθειά του. Τώρα βγαίνει κάποιος και δεν ξέρει αν έχει μπροστά του 3 μήνες, 6 μήνες, 9 μήνες, 12 μήνες, αν θα τον βρει κάποια συμφορά, διότι είναι τέτοια τα προβλήματα που δεν μπορεί να τα διαχειριστεί. Άρα τώρα, όποιος σε αυτή τη φάση σχεδιάζει σε βάθος δεκαετίας, δεν έχει καταλάβει που βρίσκεται. Δηλαδή, από όλα αυτά τα οποία παρακολουθούμε, η επιτάχυνση του πολιτικού χρόνου έχει σχέση με το τι κάνουμε εμείς ή και με το τι κάνουν οι άλλοι σε σχέση με εμάς? Εγώ νομίζω ότι εμείς πρέπει να πάρουμε την πρωτοβουλία. Πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να σοβαρευτεί. Πρέπει η Νέα Δημοκρατία και οι άλλες, θα έλεγα, ευρωπαϊκές δυνάμεις, το ποτάμι, το ΠΑΣΟΚ,
να στηρίξουν μια στροφή του ΣΥΡΙΖΑ προς τον οικονομικό ρεαλισμό, γιατί διαφορετικά σε 2-3-4 μήνες θα έχουμε ανυπέρβλητα προβλήματα. Οι άλλοι, δηλαδή οι Ευρωπαίοι εταίροι και πιστωτές, λύνουν τα προβλήματά τους. Δηλαδή η Ευρωζώνη έχει αρχίσει να αναπτύσσεται, οι πρώην μνημονιακοί Ιρλανδία-Πορτογαλία βγήκαν από το μνημόνιο, δανείζονται στις διεθνείς αγορές με εξαιρετικά ικανοποιητικά επιτόκια και αποπληρώνουν τα χρέη τους προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που είναι με υψηλά επιτόκια. Επομένως, εγώ που είμαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά το χρέος δεν πέφτει, Γιώργο. Μα δεν χρειάζεται να πέσει το χρέος. Δηλαδή, κανένας το χρέος δεν πέφτει. Χρειάζεται να πέσουν οι ετήσιες δαπάνες. Δηλαδή, δεν πειράζει να χρωστάμε συνεχώς. Εντάξει, τώρα για ψυχολογικούς λόγους πειράζει. Αλλά αυτό... Για ψυχολογικούς λόγους. Το θέμα είναι το εξής. Χρωστάμε. Θέλουμε μα δεν είναι ο λόγος που μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Ένα λεπτό. Όπως λένε στην τηλεόραση, αφήστε με να ολοκληρώσω. Λοιπόν, χρωστάς 320 δις. Αυτό θα τα χρωστάς θέλεις δεν θέλεις. Δεν στα κουρεύουνε, γιατί αν στα κουρέψουνε θα έχουν πολιτικό πρόβλημα με τους δικούς τους φορολογούμενους πολίτες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα τα πληρώσεις, δεν θα τα πληρώσει η δική μου γενιά, πιθανότατα ούτε η δική σου, να δούμε η μεθεπόμενη γενιά τι ακριβώς θα κάνει. Λοιπόν, αυτό όμως που σε ενδιαφέρει και εκεί σε διευκολύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και εκεί είναι οι μεγάλες τους επιτυχίες και εκεί είναι ο ρόλος του Ντράγκη, του διοικητή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σου ρίχνουν τα επιτόκια ώστε το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους αντί να είναι για παράδειγμα 12 δις το χρόνο να είναι 6 δις. Αν λοιπόν εσύ γλιτώσεις 6 δις από την εξυπηρέτηση του χρέους, είτε με την αναδιάρθρωση το πας από τα 30 στα 50 χρόνια, είτε με την πτώση των επιτοκίων, ξαφνικά αποκτάς 6 δις, τα οποία μπορεί να γίνουν επενδύσεις ή σε επόμενη φάση να γίνουν κοινωνική πολιτική. Άρα το παιχνίδι παίζεται στο πόσο σου κοστίζει σε ετήσια βάση η εξυπηρέτηση του χρέους. Τώρα, αν εσύ θες και να... να εξαφανίσει και το χρέος, αυτό είναι αυτά, πολύ μακροπρόθεσμο. Αυτά, ανήκει αξιολόγησης, κρίνουν ότι πάμε καλά. Ναι. Διότι, αν όλα πάνε καλά, θα γίνει αυτό που λες. Αν κάτι δεν πάει καλά, στραβώσει κάποιος, κάνει μια δήλωση και βγει ένας οίκος αξιολόγησης και μας υποβαθμίσει λίγο, αυτά πάνε περίπατο όλα. Συμφωνώ. Ξέρεις πόσες φορές πάνε περίπατο στον χρόνο. Συμφωνώ απόλυτα. Εμείς δηλαδή οργανώνουμε ολόκληρο πρόγραμμα για να πάρουμε κάποια στιγμή τα 6 δις να κάνουμε επενδύσεις και μας φεύγουν κάθε χρόνο πολλές φορές 6 δις. Θυμάμαι τι έγινε ανακοινώνοντας κάτι ο προηγούμενος πρωθυπουργός. Μέσα σε 3 μέρες από το χρηματιστήριο χάθηκαν 12. Σωστό. Λοιπόν, δηλαδή θα οργανώνουμε εμείς την πολιτική μας σε βάθος 6, 7, 8, 10 μηνών, 20, να πάρουμε 6 δις και αυτοί μέσα σε 3 μέρες θα τα τραβάνε πίσω από το χρηματιστήριο. Τι κόλπο είναι αυτό? Είναι τα νταούλια των αγορών, μόνο που δεν τα παίζει ο ΣΥΡΙΖΑ για να χορεύουν οι αγορές, τα παίζουν οι αγορές για να χορεύουν οι κυβερνήσεις. Οι αγορές αυτή τη στιγμή είναι πανίσχυρες σε παγκόσμιο επίπεδο. Όποιος λοιπόν μπορεί να συνεννοηθεί με τις αγορές και να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους, περνάει καλά, σχετικά καλά, μην υπερβάλλουμε κιόλας. Παράδειγμα, Ιρλανδία, Πορτογαλία, βγαίνουν στις αγορές έχοντας την εμπιστοσύνη των αγορών, παίρνουν τα λεφτά που θέλουν, άρα τελειώνουμε τα μνημόνια. Εμείς που παίζουμε τα νταούλια, είμαστε πάντα οι έξυπνοι και οι προωθημένοι, δεν μπορούμε να βγούμε στις αγορές, γιατί δεν μας εμπιστεύονται οι αγορές, που σημαίνει ότι κατά τον Ιούνιο που θα φανεί το χρηματοδοτικό κενό του 15-16 που είναι 25-30 δις, θα πρέπει το πρωί να βρίσουμε το Σόιμπλε, όπως είναι η ρουτίνα, το μεσημέρι όμως να του ζητήσουμε περισσότερα δανεικά. Επομένως, εάν θέλουμε να σταθούμε στα πόδια μας, εάν θέλουμε να ενισχύσουμε το βαθμό οικονομικής αυτονομίας και αν θέλουμε να διεκδικήσουμε την εθνική μας ανεξαρτησία, στο σημερινό κόσμο, μόνο μέσα από τις διεθνείς αγορές και την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών μπορούμε να το επιτύχουμε. Διαφορετικά, κάθε μήνα θα έχουμε την ίδια συζήτηση. Τα καθάρματα, οι τοκογλύφοι, οι Ευρωπαίοι δυνάστες κτλ. Αλλά στο τέλος της ημέρας παρακαλούμε πολύ, μπορείτε να μας στείλετε άλλα 20 δις, γιατί πέσαμε έξω στον υπολογισμό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όλοι το λύσανε, οι Ιρλανδοί το λύσανε, οι Πορτογάλοι το λύσανε, οι Κύπροι από ό,τι φαίνεται θα το λύσουν, οι Βαλτικές Δημοκρατίες το λύσανε και έχουμε σφινωθεί, όπως χαρακτηριστικά λέω εμείς, στο μνημόνιο. Καιρός λοιπόν να οριμάσει ο ΣΥΡΙΖΑ, καιρός να βάλουμε κι εμείς πλάτη, η Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ποτάμι, όποιοι τέλος πάντων είναι γνήσιοι ευρωπαϊστές, για να βγούμε από αυτό το μνημόνιο. Βγαίνεις από το μνημόνιο μόνο όταν αποκτήσεις τη δυνατότητα να βγεις στις αγορές. Η πειθαρχία των αγορών είναι κάτι το οποίο σε αυτή τη φάση δεν μπορείς να το αποφύγεις.
Μόνο ο Λαφαζάνης μπορεί να το υποστηρίξει, ενδεχομένως και ο Τσίπρας. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.